πάμε στην συνάδελφο τη Μαρία Ζαχαράκη, η οποία βρίσκεται στην Πρίγκιπο, εκεί που διαπιστώνουμε και εμείς βλέποντας την εικόνα ότι υπάρχει κοσμοσυρωή πιστών. Μαρία. Εδώ έχουν συρρεύσει εκατοντάδες, Γιάννη. Καλησπέρα και από μένα, από την Πρίγκιπο, εδώ από την Κωνσταντινούπολη, από την καρδιά της Ορθοδοξίας. Εδώ λοιπόν σε λίγο αναμένουμε να ξεκινήσει η περιφορά του επιταφείου. Έχουν σπεύσει εκατοντάδες Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από την Καβάλα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, ακόμη και από την Κρήτη. Έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή τη στιγμή που είναι η συγκινητικότερη στιγμή του πολίτικου, του Κωνσταντινουπολίτικου Πάσχα. Εδώ λοιπόν θα σας δείξω και λίγο πίσω, να μπούμε λίγο μέσα στην εκκλησία. Οι ιερείς ετοιμάζονται σε λίγο να βγουν για να κάνουν την περιφορά. Να σημειώσω ότι εδώ στην Πρίγκιπο επιτρέπεται και γίνεται περιφορά στους δρόμους του νησιού. Είναι το μεγαλύτερο νησί των Πριγκιπονήσων. Στην υπόλοιπη Κωνσταντινούπολη δεν επιτρέπεται, δεν μπορούν να βγει έξω επιτάφιος. Εδώ λοιπόν θα βγει σε αυτό το ιστορικό νησί. Ο επιτάφιος είναι ένα έθιμο και μία παράδοση που κρατάει πάρα πολλές δεκαετίες. Ήδη εδώ ακούμε το γλυκύμου air να ψάλλεται, τις ψαλμωδίες, και πίσω βλέπουμε τον χρυσό επιτάφιο που έχουν στολίσει εδώ οι περίπου 200 κάτοικοι, μόνιμοι κάτοικοι Έλληνες, κάτοικοι του νησιού. Θα μπούμε λίγο πιο μέσα. Θα ήθελα να σας δώσω τον ήχο από την καρδιά της Κωνσταντινούπολης, παρόλο που είμαστε στην Πρίγκιπο αυτή τη στιγμή. Είναι ο Μητροπολίτης Δημήτριος, ο οποίος προείσταται της λειτουργίας φυσικά. Ακούμε τώρα. Βλέπετε και τον πολύ λαμπρό επιτάφιο, ο οποίος είναι στολισμένος με λουλούδια φυσικά, όπως σε όλους τους επιταφίους της Ελλάδας. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Όλοι αυτοί οι Έλληνες, μετά από 2 χρόνια που δεν επιτρεπόταν να γίνουν καν λειτουργίες με κόσμο, έχουν σπεύσει λοιπόν από όλη την Κωνσταντινούπολη. Επισκέφθηκαν πρώτα την Κωνσταντινούπολη και μετά ήρθαν εδώ στην Πρίγκιπο προκειμένου να παρακολουθήσουν αυτή τη συγκινητική στιγμή, αυτή την λαμπρή στιγμή, όσο μπορεί βέβαια να είναι λαμπρή, είναι ο επιτάφιος αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα κατανεκτική, Μαρία, η στιγμή, και βέβαια είμαστε και εμείς τυχεροί που χάρη στη σύνδεση μαζί σου μπορούμε και βλέπουμε αυτή την ακολουθία από την Πρίγκιπο, από το μεγαλύτερο νησί των Πριγκιπωνήσων, από την Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστούμε τη Μαρία Ζαχαράκη.